Λοιπόν, έχει ανεβάσει ένα συγκεκριμένο δημοσίευμα για κλιμάκωση των ενεργειών του Ρουβίκονα με θεατή την Ελλάς που έχει ανεβάσει το New Post και γράφει: Η Αθήνα είναι μια τεράστια πόλη, εν δυνάμει στόχοι είναι εκατοντάδες. Εμείς έχουμε πλέον πολύ κόσμο αχαρτογράφητο από τις αρχές. Όλα αυτά συντελούν στο να μην είναι δυνατή αποτροπή ενεργειών όπως οι δικές μας, οι οποίες είναι δουλεμένες αρκετά. Έχουν ελάχιστο χρόνο τέλεση και πλεονέκτημα ευνηδιασμού. Αυτό που θέλει να κάνει η αστυνομία είναι ατελέσφορο και αδύνατον. Εκτός κι αν ακολουθήσει τακτικές ανορθόδοξες, όπου επί του παρόντος κανείς ακόμα δεν το θέλει. Τι λένε δηλαδή, ότι κανείς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Όχι, δεν λένε αυτό. Απλώς επιβεβαιώνομαι σε αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως, ότι όποιος έχει ένα πλεονέκτημα ευνηδιασμού για το οργανωμένο κράτος δεν λειτουργεί με τέτοιες μεθόδους. Το οργανωμένο κράτος έχει μια εμφανή αστυνόμευση για αποτροπή της μικροεγκληματικότητας. Αυτό λένε, ότι είναι αδύνατη αποτροπή ενεργειών. Όμως, παρόλα αυτά, αν δείτε το τι ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωσή τους, το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες, αυτό που έχουν αντιληφθεί είναι ότι υπάρχει μηδενική ανοχή και η δουλειά γίνεται. Από εκεί και πέρα, εμείς, όποιος θέλει. Δεν σταματά όμως αυτό, κύριε Υπουργέ. Μην δείτε τι συμβαίνει, δεν αντιστρέφουμε τίποτα. Όποιος θέλει να κάνει παραβατική πράξη, ασφαλώς και μπορεί να το κάνει. Το κάνει. Ναι, το θέμα να συλληφθεί. Το θέμα είναι πώς τον αντιμετωπίζεις. Ναι, βέβαια. Όταν βέβαια. Λοιπόν αυτοί προσάγονται και συλλαμβάνονται. Μήπως δεν υπάρχει βούληση, αυτό όχι, σκέφτεται ο πολίτης, κυρία Υπουργέ. Μήπως υπάρχει μια ανοχή στο Ρουβίκονα. Εξάλλου αυτό και αν όχι από εσάς, από την άλλη πλευρά, τη αριστερά εννοώ. Δεν υπάρχει ούτε αριστερά. Είστε σίγουροι. Ούτε τίποτα εκεί. Γιατί του χαϊδεύουν μερικοί του Ρουβίκονε. Δεν χαϊδεύει κανείς τίποτα. Το Υπουργείο κάνει τη δουλειά του. Ανταποκρίνεται στους φόρους των πολιτών. Μηδενική ανοχή είναι το δόγμα μας. Δείτε τι συμβαίνει στις πρωτεύουσες ευρωπαϊκές. Χθες στο Μόναχο είδατε τι συνέβη στα καλά καθούμενα. Δείτε τι συμβαίνει στο Παρίσι, στο Λονδίνο. Είναι ακτιβιστικές πράξεις. Και δείτε την Αθήνα. Δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω. Εγώ έχω πει ότι οι άνθρωποι πολιτεύονται εντός ή εκτός εισαγωγικών. Και πολιτεύονται με παλιάς. Είναι παράνομες στις ενεργείες. Προσέχουν να ισορροπούν στις παρυφές της παραβατικότητας, έτσι ώστε να είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, γιατί τους έχουμε παρατηρήσει και τους έχουμε διαβάσει. Και δεν δηλαδή είναι μεταξύ τόσο παραβατικότητας και ακτιβισμού κινούνται. Δεν είναι τόσο απρόβλεπτοι όσο νομίζουν ότι είναι. Ναι. Διότι άμα τους διαβάσεις και δεις πώς λειτουργούν και τους έχει διαβάσει. Μα τώρα μπορεί να, είναι ανοχή, να έχουμε ανοχή στο φαινόμενο ότι δεν μπαίνουν στο εφετείο ανοχή. Και ανεβαίνουν στον 7ο όροφο στην Ολομέλεια δεξιαστές. Και δεν τους τσιμπάτε, τους πάτε μέσα. Τους τσίμπησαν. Πώς θα γίνει. Όπως το λέτε, να χρησιμοποιήσω τον όρο σας. Τους προσήγαγαν κανονικά, αυτό συνελήφθησαν. Ή έγινε προσαγωγή και πήγαν σπίτι. Θα δούμε. Α, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Θα σας πω τότε, αφού το πάτε έτσι, κύριε Υπουργέ. Προσέξτε, για να πάμε. Εμείς κάνουμε τα νόμιμα. Ναι. Και τα νόμιμα γίνονται. Και ο λογαριασμός πληρώνεται. Εξάλλου, αν θα δείτε και οι ίδιοι καλούν σε πάρτι διάφορα για να πληρώσουν τον λογαριασμό. Εγώ σας παραπέμπω και σας προτρέπω να πάτε στο κέντρο της Αθήνας. Το τελευταίο. Να σας πω στην ΑΣΟΕ. Όπου κάθε μέρα γίνονται επιχειρήσεις. Τον τελευταίο μήνα έγιναν 9.000 επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για το παραεμπόριο. Κύριε Υπουργέ, γίνεται χαμός στην ΑΣΟΕ. Χαμός γίνεται και από μέσα παραεμπόριο στην και ναρκωτικά. Μέσα. Και έξω. Όχι, έξω. Απ' έξω η αστυνομία τους μαζεύει καθημερινά. Σας λέω τον τελευταίο μήνα. Τους μαζεύει και ξαναπάνε. Ναι, διότι υπάρχει από μέσα. Και εκεί θα πρέπει οι Βρετανικές αρχές. Θα πρέπει να δούνε πώς θα αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, διότι εγώ δεν μπορώ να μπω ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Άρα μέσα λέτε γίνεται το παιχνίδι. Όταν υποθάλπονται λοιπόν, όπως το λέτε, από μέσα, 9.000 επιχειρήσεις της αστυνομίας τον τελευταίο μήνα. Εσείς έχετε διαφωνήσει και με το άσυλο. Εγώ πιστεύω ότι το άσυλο πρέπει να είναι άσυλο μόνο για τις ιδέες. Όχι για οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Καταλαβαίνω τις Βρετανικές αρχές ότι πρέπει να συνεννοηθούν με τους φοιτητές τους, ότι πρέπει να συνεννοηθούν με ένα σωρό παράγοντες της φοιτητικής λεγόμενης εντός εισαγωγικών κοινότητας. Αλλά αυτό που δεν κατανοώ είναι όταν τους λέμε ότι αφήστε μας και δώστε μας την ενημέρωση και τη δυνατότητα, προσκαλέστε μας. Εσείς θέλετε να μπείτε μέσα στο πανεπιστήμιο, μπορείτε να μπείτε να καθαρίσετε. Εάν μας καλέσουν, οποιοδήποτε πολίτης, αν καλέσει την αστυνομία και πει ότι εδώ συντελείται παραβατική πράξη κτλ., ελάτε, θα πάει φυσικά. Εκτός από τα Εξάρχεια, βέβαια. Όχι, στα Εξάρχεια κάθε μέρα η βία σε επιχειρεί. Ναι, κάθε μέρα η βία είναι εκεί. Φωνάζουν πολύ συχνά, κυρία Παπακώστα, και δεν πάει ποτέ η αστυνομία. Ακούστε, επειδή δημιουργούμε, μας αρέσουν οι μύθοι. Λοιπόν, ότι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν. Όταν υπάρχει μια οργανωμένη κοινωνία, υπάρχει και παραβατικότητα αναμφίβολη. Ναι, αλλά μην ξεπερνάμε τα όρια, κύριε Υπουργέ. Θα σας πω, να σας πω τι έγινε χθες το βράδυ. Κάθε μέρα είστε εξάρτητα. Θα σας πω τώρα τι έγινε το βράδυ, λοιπόν, αφού το πάτε έτσι. 11 η ώρα το βράδυ τώρα. Εξού και έγινε και συμπλοκή εκεί. Ομάδα Δίας ακριβώς. Κυνηγάει λοιπόν ένα περιστατικό για ναρκωτικά. Φτάνει, περνάει από την Ακαδημία και φτάνει τώρα Θεμιστοκλέους και Κολέτη. Εκεί λοιπόν που έχει τον ύποπτο και τον έχει συλλάβει, πετάγεται μια ομάδα από το γνωστό καφενείο
διαφόρων εκεί τύπων στα Εξάρχεια. Οι οποίοι φύγαν πάλι στα στενά μέσα. Και τους παίρνει τον κρατούμενο, κυρία Υπουργέ. Εντάξει. Επιτρέπετε τώρα από την αστυνομία να παίρνουν τον κρατούμενο? Σε μια συμπλοκή. Τον απαλωτρίωσαν, μου λένε εδώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Τι θα γίνει? Ακούστε. Τι ασφάλεια αισθάνεται ο πολίτης έτσι? Μια χαρά ασφαλής πρέπει να αισθάνεται ο πολίτης στην Αθήνα. Διότι είναι η ασφαλέστερη πρωτεύουσα. Εμπεδώνεται το Άβατο, κύριε Υπουργέ. Εγώ αυτό βλέπω. Άβατα, ότι στα Εξάρχεια ο παράνομος κάνει ό,τι θέλει. Όχι, όχι, όχι. Έχετε άδικο. Λοιπόν, κάθε μέρα η Δία σε επιχειρεί το αν σε μία συμπλοκή τώρα τους διέφυγε ο κρατούμενος ή κάτι άλλο συνέβη, αυτό θα ερευνηθεί. Το ξέρετε το περιστατικό. Ναι, αλλά γι' αυτό αποδεικνύει ότι και η Δία κάθε μέρα επιχειρεί. Ναι, αλλά κυρία Παπακώστα, οι αστυνομικοί που τους φιλοξενούμε εδώ ανατακτά χρονικά διαστήματα. Κοιτάξτε, οι συνδικαλιστές μας και λένε ναι, ότι ακούστε. Θα δούμε αστυνομικό νεκρό. Εσείς τους αστυνομικούς που μας βλέπουν τώρα, τι απαντάτε? Ακούστε, να σας πω κάτι. Ο αστυνομικός δυστυχώς από τη φύση του επαγγέλματός του έχει διατρέχει πάρα πολλούς κινδύνους καθημερινά. Δηλαδή είναι στο πεδίο της μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της μικροπαραβατικότητας. Δεν το λένε γι' αυτό. Λόγω των ελλείψεων το λένε. Ακούστε. Και της έλλειψης μέσων. Ακούστε, εμείς ανανεώνουμε διαρκώς την υλικοτεχνική υποδομή, σας το εξήγησα προηγουμένως. Από εκεί και πέρα είμαστε μαζί τους στην προσπάθεια που κάνουν και αυτοί να μας ενημερώνουν και να είμαστε σε συνεργασία για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, ώστε οι αστυνομικοί να είναι και οι ίδιοι καλά στον εξοπλισμό τους και να είναι ασφαλείς και να εκπαιδευμένοι για να επιχειρούν. Λένε πάντως εδώ πολίτες, κυρία Υπουργέ, που παρεμβαίνουν στην κουβέντα μας όση ώρα μιλάμε, ότι μήπως λέει η υπουργός κόλλησε τον ιό της αριστεράς, λέει, δεν ξέρω. Γιατί βλέπει, λέει, λίγο χαλαρά, λέει, τους Ρουβίκονες και αρχίζει να κολλάει το σχισμό, το δόγμα του Τόσκα. Α, μάλιστα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να σου πω κάτι. Έτσι μου λένε. Κάθε μέρα η αστυνομία, με δείτε το δελτίο, εξαρθρώνει μικρές, μεσαίες και μεγάλες σπήρες και συμμορίες. Mm. Αυτό είναι υποφελία του κοινωνικού συνόλου. Καθημερινά αυτή είναι η προσπάθεια. Τώρα τα περί αριστερών και δεξιών κτλ. Εδώ κοιτάμε να ωφελήσουμε τη χώρα. Λοιπόν, όλοι γνωρίζουν. Δεν κολλήσατε τίποτα από την αριστερά, ακούστε, που κάνετε παρέα. Ακούστε. Εγώ δεν κάνω παρέα. Εγώ, συνεργάζεστε. Συνεργάζομαι, όπως συνεργάστηκα και με το Πασόκ, το οποίο ξέπλυνε κακώς το 12. Τώρα το Πασόκ ήρθε εκεί, στην κυβέρνηση. Δύο φορές ξέπλυνε η Νέα Δημοκρατία, η δική μου παράταξη. Ξέπλυνε δύο φορές το Πασόκ, δυστυχώς. Και τώρα ξεπλένει. Με τη συνεργασία της, λέτε. Ξεπλένει, βεβαίως. Ξεπλένει και τη ρητορική και τη συμπεριφορά και την πρακτική της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, από εκεί πέρα δεν κολλά κανείς τίποτα όταν κάνει τη δουλειά του. Στα Υπουργεία οι σημαίες πίσω είναι οι σημαίες της χώρας. Υπηρετούμε την πατρίδα. Μία κουβέντα συμμαχώ, δεν θα προλάβουμε. Ακούω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, ο οποίος λέει θα συνεργαστώ. Φέρνει ανθρώπους από εδώ, από εκεί και από αλλού. Και λέει θα συνεργαστώ. Εγώ συνεργάζομαι ως πρόεδρος. Βεβαίως. Γιατί οι συνεργασίες και οι συνεννοήσεις είναι το ζητούμενο των καιρών. Άρα δεν έχει να κάνει με ιούς. Έχει να κάνει με μια αδύρυτη ανάγκη της εποχής που θέλει να συνεργαστούμε οι καλύτεροι από όλες τις πλευρές. Με ρωτάει, κυρία Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε χρόνο, με ρωτάει ένας φίλος. Ορμή που προσπαθεί να προσφέρει στην πατρίδα από μέσα. Εμείς το έχουμε αναδείξει και το ξέρετε. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ. Και έξω και εκ του ασφαλούς. Κάτοικος Εξαρχείων. Μου λέει, παρακαλώ, εάν καλέσουμε, μου λέει, την Υπουργό, θα έρθει να φάει στα Εξάρχεια. Μπορείτε να πάτε στα Εξάρχεια? Γιατί να μην. Μπορείτε. Εγώ πρέπει να πω στο φίλο τον αγαπητό ότι σε ανύποπτο χρόνο ήμουν εκεί. Όχι και σε ανύποπτο, μην πάτε μεταφιεσμένοι. Δεν πάω σαν υπουργό. Μπορείτε να πάτε στα Εξάρχεια να φάτε. Τι θα πει σαν υπουργό? Υπουργό δεν είναι ένδυμα, πηγαίνει. Όχι, λέω ω υπουργό. Είστε υπουργό σήμερα. Σημασία έχει, πείτε στον πολίτη, όχι πού θα πάω εγώ να φάω και σε ποιο σημείο. Έχει αυτό τη σημασία του. Σημασία έχει ότι κάθε μέρα. Σημαίνει ότι έχετε κάνει τη δουλειά σα καλά, αν πάτε εκεί. Η ομάδα Δίας κάθε μέρα είναι στην περιοχή. Ορθώς ο εισαγγελέας και η ομάδα Δίας είναι από τις ομάδες εκείνες, οι οποίες είναι ομάδα αιχμής. Δεν φαντάζεστε τι μηνύματα έχουμε. Μισό λεπτό και ερώτηση να κάνουμε για τον Κουφοντίνα. Ορθώς ο εισαγγελέας έβαλε για πρώτη φορά βέτο στην άδεια του Κουφοντίνα. Ό,τι κάνει η δικαιοσύνη, θεωρώ ότι πατάει στο θεσμικό μας πλαίσιο. Εφόσον λοιπόν έκρινε ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Όχι, πολιτικά λέμε τώρα. Πολιτικά θεωρώ. Δηλαδή είναι ότι ωραίο να κυκλοφορεί ο Κουφοντίνας έξω με 11 φορές ισόβια. Ακούστε να σας πω. Με αυτά που έχει κάνει, υπάρχουν συγγενείς έξω ανθρώπων που είναι στο κόμμα. Τι κυκλοφορεί ο Κουφοντίνας κόβει βόλτες. Εμένα με πληγώνουν πάρα πολλά πράγματα. Το, λοιπόν. Αλλά έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο και πρέπει ο πολιτικός κόσμος να πάψει να είναι υποκριτής. Τι εννοώ. Λάξε. Θα πρέπει να μαζευτούμε μία μέρα στη Βουλή όλα τα πολιτικά κόμματα που πιστεύουμε στη δημοκρατία. Οι άλλοι δεν με ενδιαφέρουν. Και να πούμε τι θέλουμε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί ο εισαγγελέας και ο δικαστής έχει δεμένα τα χέρια του από τον νόμο. Πρέπει τον οποίο λοιπόν να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τους Κουφοντίνες. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο για να σταματήσουμε υποκριτικά. Μάλιστα. Ή με να πλήττουμε τους δε. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω.
Το Πασόκ, η κυρία Γεννηματά, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να απαντήσει για τα μαύρα ταμεία. Είπε ο κύριος Τσουκάτος εδώ να ζητήσει συγγνώμη η ηγεσία του, γιατί δεν είπε την αλήθεια. Αυτό είναι του Πασόκ. Όχι, όχι, γιατί το λέω. Για τη συνεννόηση και για τους νόμους. Και θα πρέπει να σας πω ότι προχθές είχαμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Για το άρθρο 16, γιατί δεν έμεινε μέσα να το ψηφίσει η κυρία Γεννηματά και το Πασόκ. Μη μας πάτε εκεί τώρα, υπέρ, κυρία Παπακώστα. Εγώ το ψήφισα. Εγώ τις ιδέες μου είμαι απολύτως συνεπής. Κυρία Παπακώστα, μία κουβέντα. Άλλοι αλλάζουν κατά καιρού και ανάλογα με τους ανέμους που φυσάνε. Ήταν εδώ κυρία Σούζη. Ανάλογα με το αν έχουμε οκεωνίδα, αν έχουμε χιόνι, αν έχουμε φίβο, αν έχουμε πινελόπι, αλλάζουν και οι απόψεις. Οι δικές μου απόψεις είναι σταθερές. Λοιπόν, μία κουβέντα, γιατί χθες είδαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να γίνεται αποδέκτης αποδοκιμασιών στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτι που το έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Θεωρείτε δικαιολογημένες τις αντιδράσεις των πολιτών? Οι πολίτες, που είναι, θα σας πω, με την αλλαγή στάσης. Όχι, καμία αλλαγή στάσης. Εγώ ήμουν συνεπής στην εθνική γραμμή. Και μάλιστα φρόντισα με το κόμμα μου και με την παρουσία μου να την βελτιώσουμε και για την εθνότητα και για τη γλώσσα που δεν υπήρχε. Θα πάτε άρα στη Μακεδονία. Άρα να είναι μιλήσετε, εθνική... αν σας καλέσουν. Ένα λεπτό. Θα πάω, μεθαύριο. Θα πάτε. Προσέξτε. Γιατί δεν πάω. Προσέξτε. Είναι το 2000. Όχι, όχι. Αφού βγαίνουν βελτία τύπου, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό. Το 2008, η εθνική γραμμή του 2008 πλάς. Βελτιωμένη. Εάν ήταν στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ή το Πασόκ, τους παλιούς καλούς καιρούς, θα πανηγυρίζαμε για νίκη. Τώρα λοιπόν άλλοι άλλαξαν κατά τον καιρό. Εγώ παρέμεινα συνεπής. Αυτά λέγαμε, αυτά ψήφισα. Αλλά βγήκατε με τη σημαία της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε άλλα, κυρία Υπουργέ. Δεν έλεγε και τώρα άλλα. Πήγατε και ψηφίσατε μια τώρα συμφωνία επιβλαβή για την τώρα Ελλάδα. Τώρα έκανε άλλα και χαίρομαι που η κυρία Μπακογιάννη, την οποία είπα χθες ότι θα στηρίξω και στην υποψηφιότητά τη. Και καλά κάνατε. Αυτό σας θυμά. Όχι, είναι, έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι θα την ονομάζω Βόρεια Μακεδονία. Βεβαίως. Okay. Τι να πει. Όχι, είναι τα πράγματα. Όχι, γιατί αγωνίστηκε. Μα είναι υπουργός τώρα, αύριο η Μπακογιάννη ή όποιος άλλος, πώς θα το ονομάζει. Μα γιατί αγωνίστηκε. Δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα. Υποκρισία λοιπόν. Για να ξεσηκώνεται ένας κόσμος ο οποίος νομίζει ότι κάποιοι λένε την αλήθεια ενώ κρύβουν άλλους ιδιωτελείς σκοπούς. Οι αποδοκιμασίες είναι δικαιολογημένες? Οι αποδοκιμασίες σε μένα δεν με βρίσκουν σύμφωνοι. Αυτό που με βρίσκει σύμφωνοι είναι ο λαός, ο πολίτης, ως ενεργός πολίτης, με γνώση του τι θέλει να κάνει για τη χώρα του και ποιο είναι το σωστό. Εσείς θα πάτε, είπατε, στη Μακεδονία να μιλήσετε. Εγώ πηγαίνω παντού. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ καλημέρα. Καλημερίζουμε. Και τώρα είναι κοντά μας η Χρύσα Τσίχλη, γιατί έχουμε και Όσκαρ, σου θυμίζω, Δημητρικό Νόμου, για να μην ξεχνιόμαστε τις ίδιες μέρες. Καλημέρα. Και έχουμε πυρετώδεις προετοιμασίες, φανταζόμαστε. Φυσικά. Πλησιάζει μεγάλη βραδιά τον Όσκαρ και με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, όπως όλοι ξέρουμε. Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου, λοιπόν, θα δοθούν τα χρυσά γαλματίδια. Αν πάει πάλι στην πηγή και δεν πηγεί νερό, ο Λάνθιμος. Δεν μπορεί, ρε παιδιά. Εντάξει, τι? Δηλαδή, πραγματικά. Θα δούμε τα προγνωστικά. Να σας πω όμως ότι το Όσκαρ καλύτερη ταινία, το πιο πιθανό να το παρακολουθήσουμε όλοι μαζί ζωντανά. Μάλιστα. Γιατί θα πέσει πάνω στην εκπομπή, την ώρα της εκπομπής. Ναι, ξεκινάνε τρεις δική μας ξημερώματα δική μας ώρα τα Όσκαρ, η τελετή απονομής, την Κυριακή. Ξημερώματα Δευτέρα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποιες προτάσεις. Μαζί με την Οκεανίδα θα έρθουν αυτά. Θα γίνει χαμός. Θα γίνει πιο σύντομη η τελετή, γιατί πέρυσι είχαμε τα χαμηλότερα ποσοστά τηλεθέασης. Δεν πέρασε αυτή η πρόταση, άρα πιστεύω ότι μαζί θα τα παρακολουθήσουμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Λίγο ωραία. Πολύ. Βλέπουμε εδώ γίνεται χαμός, προετοιμασίες, χαλιά, κακό. Γίνεται το κόκκινο χαλί. Πρέπει να βάλουμε και εδώ ένα κόκκινο χαλί να περπατάμε. Ναι. Και πρέπει να φορέσουμε μια τουαλέτα με ουρά εμείς τα κορίτσια. Κυριακή, ξημερώματα Δευτέρα, δεν μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε.